Νίκο, χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Κι εγώ, πάρα πολύ. Και είσαι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ ζεστή. Α, με κατατρόπωσε, ήθελα να πω άλλο πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, στην αρχή σκεφτόμουν να λέω πως θα την κάνουμε τη συνέντευξη με μικρόφωνο στα όρθια. Θα είμαστε επίκαιροι, τι ωραία. Μετά λέω, δεν ξέρω αν θα το πάρει στα αστεία. Σε βλέπω. Είσαι λίγο. Έχει κάποια νεύρα τον τελευταίο καιρό. Δεν θα διαφωνήσω. Κι εγώ, μάλιστα. Και επειδή εγώ φέτος. Μπορώ να πω ότι έχω δεχτεί αρκετά πεσηματικά λόγω του θεάτρου, ξέρουν που θα με βρούνε. Είπα ότι φέτος πρέπει να γνωριστούμε και θα κάνουμε μία ωραία κουβέντα. Καλύτερα δεν είναι έτσι. Πιο άνετα. Ναι, δεν καλύτερα είναι έτσι. Να στο από κάθε άποψη. Εσύ πώς είναι να είσαι δημοσιογράφος, να αναζητάς εσύ την είδηση και ξαφνικά μία μέρα να γίνεσαι εσύ η είδηση. Σίγουρα δεν είναι βολικό. Σίγουρα δεν είναι βολικό. Κανείς δεν θέλει να γίνεται θέμα και να βρίσκεται στη θέση του απολογούμενου. Η διαφωνία δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι γίνεται καυγάς. Δηλαδή, είδα ας πούμε κάποια δημοσιεύματα ή κάποια site να γράφουν με τη σύσκεψη που τι θα γίνει με τη σύση με το ένα με το άλλο. Για διαφωνήσαμε απλά. Ή διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Η διαφωνία είναι γόνιμη. Πάντα είναι γόνιμη. Αλίμονα αν θα συμφωνούσαμε σε όλα τα θέματα, σε όλες τις προσεγγίσεις, στον τρόπο ακόμα και τη δουλειά. Γιατί λένε, μου λένε, αν δεν σου αρέσει αυτή η τηλεόραση να παραιτηθείς. Αλήθεια. Αλήθεια, παιδιά. Αν δεν μου αρέσει αυτή η τηλεόραση, θα παραιτηθώ ή θα καταθέσω την άποψή μου και θα πω: ξέρετε, παιδιά, δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, τα πεσήματα δεν μου αρέσουν. Αλλά εφόσον πρέπει έτσι να βγαίνει μια εκπομπή, θα το δεχτώ. Δεν ξέρω αν θα συμμετέχω εγώ σε κάποιο πέσιμο. Δεν θα συμμετέχω. Δηλαδή, το ξεκαθαρίζω. Δεν θα κάνω ούτε πέσιμο θέλω να μου κάνουν, ούτε θέλω να κάνω. Καταθέτει την άποψή σου και συνεχίζει. Το να παραιτηθώ, τι κουλά είναι αυτά. Ήταν από αυτά τα σκληρά που ακούστηκαν και σε πείραξαν. Δεν με πειράζει τίποτα. Δεν με πειράζει, αλήθεια σου λέω. Ακόμα και κάποιο που θα πει. Αυτή τη βλακεία, γιατί περί βλακείας πρόκειται, θα τη δεχτώ, θα την ακούσω, δεν με πειράζει πια τίποτα. Γιατί κάνω αυτή τη δουλειά χωρίς καμία διακοπή από το 1994. Άρα αντιλαμβάνομαι και γιατί λέγεται κάτι και από ποιον λέγεται που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η βλακεία είναι ανίκητη. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς έκανες μία συνέντευξη στον Γιώργο Νταλάρα. Mm-hmm. Μεγάλη επιτυχία. Όταν έκανε τη δήλωση που εσύ την άκουσες εκείνη τη στιγμή, την άκουσες στο μοντάζ για τους τραγουδιστές, για τις διαφημίσεις. Προέβλεψες όλο αυτό που θα επακολουθούσε. Ναι, γιατί ξέρω πώς λειτουργεί η τηλεόραση. Κατάλαβα ότι θα είναι στη σκαλέτα των εκπομπών οι αντιδράσεις για αυτή τη δήλωσή του για αρκετό καιρό. Όμως δεν περίμενα ότι θα κρατιέται στη δημοσιότητα και στην επικαιρότητα αυτό το θέμα τόσο πολύ και πραγματικά δεν περίμενα ότι θα πάμε να κάνουμε πέσιμο στον Γιώργο Νταλάρα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, άκουσα, ας πούμε, ποιος είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Κοίταξε, αυτό το ποιος είναι ο Γιώργος Νταλάρας είναι το πρόβλημά μας. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε αμετροέπεια. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, είμαστε ισοπεδωτικοί. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει. Όλοι βγαίνουμε με το μικρόφωνο και γαλουχούμε τα παιδιά αυτά που βγαίνουν με το μικρόφωνο να κάνουν τη δουλειά τους σε αυτή την νοοτροπία. Ποιος είναι ο Γιώργος Νταλάρας, ποια είναι η Βασόλα Σκαράκη, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος. Όχι, δεν είμαστε. Κάνουμε μια διαδρομή. Οφείλουμε σε κάποιους ανθρώπους λίγο περισσότερο σεβασμό από ό,τι δείχνουμε σε κάποιους άλλους, γιατί έχουν κάνει μια διαδρομή και έχουν προσφέρει σε αυτή τη χώρα κάποια πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους το ίδιο. Σε φέρνει σε αμηχανία το να βλέπεις να έρχονται οι άνθρωποι σε δύσκολη θέση στα πεσηματικά ή έχεις έρθει εσύ σε αμηχανία, έχουν έρθει δικοί σου άνθρωποι και έχεις τόση πολύ αντίδραση σε όλο αυτό? Μου προκαλεί πολλές φορές θλίψη και ντροπή. Ναι, και έχω έρθει και εγώ σε δύσκολη θέση πάρα πολλές φορές. Και δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος, παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να σου αρέσουν όλα στη δουλειά αυτή. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι βολικό για τις εκπομπές, ότι βγαίνει πάρα πολύ δουλειά. Το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πειράζει που δεν μου αρέσει. Γίνεται για λόγους οικονομίας, δηλαδή. Γίνεται για λόγους για να βγαίνει η δουλειά πιο εύκολα από ό,τι θα έβγαινε με το να κάναμε περισσότερες συνεντεύξεις. Κανονικές. Δηλαδή, να έρθω εγώ εδώ, να με έχεις μελετήσει. Να μου έχεις βγάλει ερωτήσεις, να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει κάπου. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν οδηγεί κάπου το πέσιμο. Έχεις δει εσύ πράγματα, ας πούμε, ότι πέφτουν τα σαγόνια μας με αυτά που βλέπουμε στα πεσηματικά και λέμε, α, τι έγινε τώρα εδώ. Έλα τώρα. Θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, ότι εσύ έχεις αυτή την άποψη, είσαι μέρος όμως του συστήματος. Συμμετέχεις σε μια εκπομπή που καλώς ή κακώς έχει αυτή τη δομή, την οποία δομή γνώριζες όταν σου έγινε η πρόταση για να συμμετάσχεις σε αυτή την εκπομπή. Και είναι και προς τιμήν της ίσης, λοιπόν, και του υπόλοιπου team, το γεγονός ότι σέβονται τη διαφωνία μου και σέβομαι και εγώ τον τρόπο που. Δηλαδή, έχω νιώσει και σε κάποιες στιγμές, πάρα πολλές στιγμές, περήφανος για την εκπομπή αυτή. Και το κυριότερο, νιώθω
περήφανος για τη δημοκρατία που υπάρχει σε αυτό το πάνελ, που δεν είναι του φαίνεστε η δημοκρατία. Ναι. Δεν είναι ότι ξαφνικά στον αέρα είμαστε δημοκράτες και πηγαίνουμε στη σύσκεψη και μου λένε μην ξαναπείς αυτό. Δεν μου έχει πει κανείς ποτέ μην ξαναπείς αυτό ή μην έχεις αυτή τη θέση. Και στο πλαίσιο αυτής της δημοκρατίας, ο καθένας καταθέτει την άποψή του. Εγώ λοιπόν δεν μου αρέσει αυτό, αλλά σεβόμενος ότι τα παιδιά, τα υπόλοιπα και οι κεφαλές της εκπομπής το θέλουν, το δέχομαι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όταν έπεσε το break στην εκπομπή σας, το συζητήσατε μετά στη σύσκεψη, είπατε τις απόψεις σας έτσι ανοιχτά. Ναι, το είπαμε τις απόψεις μας. Όχι, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Παιδιά, δεν τραβάει κανείς το αυτί στον άλλον. Ούτε μας κουνάει κανείς το δάχτυλο και λέει μην το ξαναπείς αυτό, μην το ξαναπείς. Μην διαφωνήσαμε πάνω εκεί. Όλοι και τελείωσε. Ναι, είναι καθαρά βλέμματα. Καταλαβές. Δεν υπάρχει καμιά σκιά ούτε μεταξύ εμένα και της ίσης, ούτε των ανθρώπων, των υπολείπων στο πάνελ. Προς Θεού. Δεδομένου ότι οι εκπομπές έχουν αυτή τη δομή, πολλές εκπομπές όπως και η δική σας, θα μπορούσες να πεις ότι του χρόνου βλέπω τον εαυτό μου εκεί ή θα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου που να πληρεί τα δικά μου κριτήρια? Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος εκεί που είμαι. Από εκεί και πέρα, αν προκύψει κάτι άλλο και έρθει κάτι άλλο και υπάρξει από το κανάλι που είμαι ή από την εταιρεία παραγωγής να μου πούνε, ξέρεις κάτι, σκεφτόμαστε αυτό για σένα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, αλλά πραγματικά είμαι καλά εκεί που είμαι, ανεξαρτήτως με τις διαφωνίες σε κάποια επιμέρους σημεία. Όποιος διαφωνεί, πρέπει να παίρνει το καπελάκι του και να φεύγει. Μου φαίνεται ότι αυτά που λένε, αυτά που ακούστηκαν, είναι τζάμπα μαγκές. Και δεν προσφέρουν και τίποτα, γιατί ορισμένα πράγματα που δεν σου αρέσουν, αν είσαι πεπισμένος ότι έχεις δίκιο, κάνεις και μια προσπάθεια να τα αλλάξεις. Έστω και καταθέτοντας την άποψή σου. Αυτό το παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, βέβαια είναι στάση ζωής, ίσως. Γενικότερα. Δηλαδή, ό,τι λένε. Εγώ τις μάχες έχω μάθει να τις δίνω και να είμαι παρόν. Όχι απόν. Η ψυχαγωγία, πώς διαχειρίζεται θέματα της ενημέρωσης. Πιστεύεις ότι έχει υποπέσει σε λάθη τα οποία θα μπορούσαν άνθρωποι που ασχολούνται καθαρά με την ενημέρωση να τα διαχειριστούν διαφορετικά? Αν σέβεσαι τη δουλειά σου και τον τρόπο που την κάνεις και πας προετοιμασμένος στη δουλειά σου και κυρίως αν έχεις ηθική, λάθη δεν κάνεις πολύ μεγάλα. Τα λάθη γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και πάνε και απροετοίμαστοι. Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, στα κομμάτια τα ενημερωτικά είναι εξαιρετικοί και θέλεις να σου πω και κάτι. Να, δεν έχουμε κυτρινήσει. Εμείς, σαν εκπομπή, νομίζω ότι δεν έχουμε κυτρινήσει πουθενά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει πραγματικά περήφανο. Τι σου αρέσει την τηλεόραση και τι δεν σου αρέσει την τηλεόραση? Εκτός από τα πεσηματικά. Εκτός από τα πεσηματικά. Τα πεσηματικά είναι το νούμερο ένα. Δεν μου αρέσει να ασχολούμαστε με τα προσωπικά του άλλου σε τόσο έντονο βαθμό. Δεν μου αρέσει ότι η τηλεόραση ασχολείται περισσότερο ο ένας με τον άλλον να στήσουμε μπιφ, όπως είναι τώρα η έκφραση, και δεν αναδεικνύουμε τα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή, θα ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα της ακρίβειας. Θα ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο με τα τρακτέρ που έχουν κλείσει το δρόμο, εδώ και πάρα πολύ καιρό και κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Θα ήθελα να ασχολούμαστε περισσότερο με το Παλαιστινιακό. Υπάρχουν θέματα να ασχοληθούμε. Εμείς προτιμούμε να ασχολούμαστε περισσότερο όμως με το αν χώρισε ή τα ξανάφτιαξε η Βάσο Λασκαράκη με κάποιον άλλον. Πρόβλημα, Πώς είναι ένας μπαμπάς το 2024, μεγαλώνοντας κορίτσια, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Ανήσυχος. Προσπαθώ να μην ριζώ στην ψυχή τους ο φόβος. Αυτό θα το θεωρήσω ότι θα είναι η μεγαλύτερη μου κατάκτηση ως προς τα κορίτσια, να μην φοβούνται. Θέλω να αγαπάνε τους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν αγαπηθούν, γιατί, ξέρεις, αν εσύ είσαι καλά με το μαξιλάρι σου, είναι πρόβλημα του άλλου αν δεν σε αγαπήσει, αν θα σε εκμεταλλευτεί. Εγώ δεν θέλω να είναι το δικό τους μαξιλάρι ανήσυχο. Η Εύα είναι η μεγάλη σου κόρη. Είναι τώρα πια 22 ετών. Ναι, μεγάλη γυναίκα πια. Μεγάλη γυναίκα. Ξέρω ότι γνωριστήκατε όταν ήταν 13 μηνών. Ναι. Πώς είναι ένα παιδί που δεν είναι το βιολογικό σου παιδί να γίνεται δικό σου, να χτίζεις μία σχέση? Πώς είναι όλο αυτό το συναίσθημα και ειδικά για έναν άντρα που καλείται ξαφνικά να γίνει μπαμπάς και δεν έχει περάσει όλα τα στάδια? Είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Μπορώ να αμφισβητήσω πολλά για μένα, αν είμαι καλός στη δουλειά μου, αν είμαι καλός άνθρωπος, αν είμαι καλός μπαμπάς, αλλά σίγουρα γεννήθηκα μπαμπάς.
Σίγουρα γεννήθηκα μπαμπάς. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να ασχοληθώ με τα παιδιά, με τα μωρά. Και να κάνω και πολλά παιδιά. Δεν μου τα έφερε έτσι η ζωή ώστε να κάνω πολλά παιδιά, δηλαδή 4-5. Όταν λοιπόν πήρα την Εύα 13 μηνών στα χέρια μου, ένιωσα τη μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Γιατί αυτό το παιδί με το τίποτα, με το βλέμμα του, με μια αγκαλιά, μου έδωσε όλο τον κόσμο, μου χάρισε όλο τον κόσμο. Και ήταν τόσο ωραία η διαδικασία του να μάθω και ένα παιδί που μιλάει μισά ελληνικά, μισά ολλανδικά, να μπορώ να το έχω όλο το πρωινό στο σπίτι μου, γιατί η μαμά της δούλευε. Να την έχω στο σπίτι και να την φροντίζω εγώ. Δεν νομίζω ότι έχω πάρει περισσότερη αγάπη στη ζωή μου από την Εύα εκείνη. Ξέρεις, τα παιδιά δεν έχουν θέμα με την κοινωνία, αν είσαι ο μπαμπάς σου, δεν είσαι ο μπαμπάς σου. Τα παιδιά θέλουν αγάπη και αν τους δώσεις αγάπη και το καταλάβουν, τα κέρδισες. Και ακόμα μέχρι τώρα θέλω να σου πω ότι κάθε η σχέση μου με την Εύα είναι ίσως η πιο έντιμη σχέση που έχω στη ζωή μου. Απόλυτα έντιμη. Δεν μπήκα ποτέ να κατακτήσω θέση του μπαμπά της. Δεν τη ζήτησα να μου την παραχωρήσει, αλλά μου έχει δώσει τόση αγάπη που είναι για μένα ευλογία. Είναι δύσκολο για έναν νέο άντρα να αντιμετωπίζει το θέμα ότι είσαι με μια γυναίκα που έχει ένα παιδί. Ότι θα είσαι καλά, πώς θα τα καταφέρεις. Τα άκουσες αυτά? Ναι, τα άκουσα. Και τα θεωρούσα χυδαία. Τα θεωρούσα κατάλοιπα μιας εποχής η οποία παιδεύει κάποιους ανθρώπους ακόμα και τώρα. Και έτσι τους απάντησα. Ότι αυτά που λέτε είναι χειδαιότητες. Μετά από χρόνια ήρθε στη ζωή σας η Έλενα, η δεύτερη σου κόρη. Δεν είναι πολύ διαφορετικές οι σχέσεις. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή δεν υπήρξε ένα δεύτερο παιδί για να γίνει να πω ότι αχ, έκανα κι εγώ παιδί. Στα πρώτα φλερτ των κοριτσιών τα χρειάστηκες λίγο? Όσα αγόρια μου έχουν γνωρίσει μέχρι σήμερα, είναι αυτό που λέμε καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Θα τα διάλεγα κι εγώ δηλαδή για τις κόρες μου. Δεν ήμουν τόσο καλός όσο είναι τα αγόρια τους. Εγώ έχω κάποιες αγγυλώσεις, κάποια γωνίες. Είμαι πιο αυστηρός, είμαι πιο νευρικός κάποιες φορές. Έχεις πει ότι το διαζύγιο ήταν μια δύσκολη περίοδος στη ζωή σου. Τα διαζύγια πάντα έτσι είναι δηλαδή. Ναι. Γιατί το λέμε αυτό? Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουμε συνήθως ένα διαζύγιο στην πλάτη μας, καμιά φορά λέμε ότι ίσως ήταν μια μικρή αποτυχία. Γιατί? Για τα παιδιά, για μας που είμαστε πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο και τελικά δεν καταφέρνουμε το για πάντα. Χάνουμε αυτή τη συντροφικότητα που νομίζαμε ότι θα έχουμε συνεχώς. Γιατί το παίρνουμε έτσι? Γιατί είναι μια επιλογή η οποία δεν στέφθηκε από επιτυχία. Ο απολογισμός είναι αυτός που πονάει, δηλαδή. Ναι, νομίζω ναι, ο απολογισμός. Νομίζω ότι η ευθύνη για το ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Σε βαραίνει. Και την αξιοποιείς αργότερα στα επόμενα σου βήματα την εμπειρία σου αυτή. Γιατί την εμπειρία δεν μπορεί να την αγοράσεις, την περπατάς στη ζωή σου. Εσύ τώρα ως δημοσιογράφος, αν έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό γιατί σου. Γιατί πήρες το σοβαρό ύφος αυτό τώρα? Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι δημοσιογράφο. Καλά τα πηγαίναμε μέχρι τώρα. Εσύ τώρα, σαν δημοσιογράφος, αν έπαιρνε συνέντευξη από τον Νίκο Συρίγο, θα το ρωτούσες για την Ελεονόρα Ζουγανέλη? Τι θέλεις να με ρωτήσεις, εξαρτάται. Ωραία ερώτηση, ωραία το πήγες. Είναι ένα. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Θα το ρωτούσα, αλλά. Ξέρεις, υπάρχει κόκκινη γραμμή. Υπάρχει κόκκινη γραμμή. Μετά από χρόνια, πώς είναι να ξαναμπαίνεις έτσι. Να είσαι εργένης πάλι, να μπαίνεις στη διαδικασία του φλερτ, είσαι δημόσιο πρόσωπο, κατά κάποιον τρόπο τώρα πια. Όλα αυτά δυσκολεύουν τη σχέση του Νίκου με τη Ελεονόρα? Όχι, καθόλου. Είναι όλα διαχειρίσιμα. Όταν ερωτεύεσαι, είτε είσαι αυτό που λες εσύ δημόσιο πρόσωπο, είτε βγαίνεις για πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή από το σπίτι σου, ερωτεύεσαι με τον ίδιο τρόπο. Είναι όλα αυτά τα ωραία που σου προκαλεί. Μεγάλη δύναμη κιόλας και στη ζωή σου τα αλλάζει όλα. Όχι, δεν σκέφτηκα. Όταν μπήκα ξανά σε αυτή τη διαδικασία να ερωτευτώ, δεν σκέφτηκα ούτε ποια ερωτεύτηκα, ούτε αν θα έχει όλο αυτό το θόρυβο, ας πούμε, που έχει μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο προσώπων, τα οποία τους γνωρίζουν. Είναι αναγνωρίσιμα στον κόσμο. Με την Ελεονόρα γνωριστήκατε σε μια συνέντευξη? Ναι.
Ναι. Ήταν η πρώτη εντύπωση που είπες, «Wow, τι όμορφη κοπέλα που είναι αυτή». Τι το είπα και δημόσιο κιόλας, αλλά δεν ήταν εκείνη η φάση τότε. Όχι. Είναι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος και όσο το γνωρίζεις, όσο γνωρίζω την Ελεονόρα, αντιλαμβάνομαι πόσο βαθιά ξεχωριστή είναι. Πάρα πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Θαύμαζες την σχέση που είχαν οι γονείς σου και τον έρωτα που ζήσανε και αυτό σε έχει οδηγήσει στο να είσαι βαθιά ρομαντικός? Όχι. Το ρομαντισμό τον ανακάλυψα περπατώντας τη δική μου ζωή. Ήμουν, ξέρεις, από τα παιδιά που άκουγαν πολύ μουσική, που έγραφα τα ραβασάκια των φίλων μου στο σχολείο, επειδή έγραφα καλά, ζούσα τον έρωτά τους, προσπαθούσα να τους δώσω συμβουλές. Ήμουν, ξέρεις, με έχει παιδέψει πολύ ο έρωτας. Τόσο πολύ που μπορώ να δίνω και συμβουλές. Τόσο πολύ. Γι' αυτό πολύ. Αρθρογραφώ και στο Queen, στον όμιλο της DPG. Γιατί σε έχει παιδέψει ο έρωτας? Γιατί θέλω να τον ανακαλύπτω και γιατί του δίνω πάρα πολύ χώρο όταν έρχεται στη ζωή μου. Του δίνω πάρα πολύ χώρο. Θέλω λίγο να τα ανακατεύω τα πράγματα. Είναι μεγάλη δύναμη. Έχεις μιλήσει και για ένα θέμα υγείας που αντιμετωπίζει η μητέρα σου, την σκλήρυνση κατά πλάκας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η μάνα μου κουβαλάει ένα πολύ μεγάλο σταυρό, ο οποίος είναι ασήκωτος. Είναι ασήκωτος. Και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε παλιότερα στη ζωή της, είναι βάρος για όλους μας. Αλλά το σταυρό του σηκώνει και κυρίως για τον πατέρα μου, ο οποίος είναι εκεί δίπλα της από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα, και ουσιαστικά εκείνος είναι που καθορίζει και τη ζωή της μάνας μου, που δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Για μας είναι πολύ μεγάλο σταυρός. Και είναι μια, επειδή η μάνα μου μας μεγάλωσε με έναν τρόπο τέτοιο που νιώθαμε ότι είναι παντοδύναμη. Πολύ δραστήρια. Πολύ δραστήρια. Είναι αυτό που ζητάω στις προσευχές μου κάθε βράδυ. Να βρεθεί ένας τρόπος να ξανασηκωθεί τα πόδια της. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη στη χώρα μας για τα άτομα με κάποιο είδους αναπηρία, ξαφνικά όταν έρχεται μια τέτοια ασθένεια. Η χώρα μας δεν υπάρχει χώρα για άτομα με αναπηρία. Είναι ένας μεγάλος κιάδας. Ρίχνουμε τους ανθρώπους με αναπηρία στον κιάδα. Δοκίμασέ το, σε παρακαλώ, μια φορά. Πάρε έναν άνθρωπο με κινητικά προβλήματα να τον πας μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο. Και θα καταλάβεις πόσο πίσω είμαστε ως χώρα. Φαντάσου ότι εμένα η μάνα μου μέχρι πρότινος πέρναγε για να παίρνει ένα εξοδηρηματικό επίδομα κάθε 6 μήνες από επιτροπή. Λες και θα γινόταν καλά. Λες και θα την έκανε καλά κάποιος από τις... Μακάρι να γίνει καλά και ας μην παίρνει ούτε ένα ευρώ. Είναι αυτό που ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλοι στην οικογένεια. Μακάρι. Να σου πω ότι όταν πήρα σε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης, τα χρήματα που μου είπαν να δώσω ήταν σαν να ήμουν... Εφοπλιστής. Και πάλι θα αισθανόταν πολύ. Να σου πω ότι τα ελάχιστα δημόσια κέντρα αποκατάστασης έχουν μια λίστα αναμονής η οποία ξεκινάει από τώρα και για να μπει ο άνθρωπος εκεί, αν μπει και είναι τυχερός, ένα μισό χρόνο μετά. Και είναι ήρωες, ήρωες. Το ότι μεγάλωσες σχετικά φτωχικά χρόνια, πιστεύεις αυτό σε διαμόρφωσε σε χαρακτήρα, σε έκανε να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς? Με έκανε να μάθω να αγωνίζομαι στη ζωή. Είναι το μεγάλο μου άγχος είναι αυτή, ξέρεις, η οικονομική ανασφάλεια που υπάρχει. Είναι το μεγάλο μου άγχος και για τις χώρες μου. Όχι, δεν θέλω να τους αφήσω κάτι, απλά δεν θέλω να μείνουν ξεκρέμαστες. Ξυπνάς πρώτα απ' όλα μπαμπάς, Νίκο? Ναι. Ναι, όταν γίνεσαι μπαμπάς νομίζω ότι έχεις πάντα αυτή την έγνοια και όταν πέφτεις για ύπνο και όταν ξυπνάς. Νομίζω ότι η Εύα και η Έλενα είναι πολύ τυχερές. Αχ, λες. Λέω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η εκπομπή που κάνεις είναι μια τηλεόραση που αγαπώ πολύ. Είναι μια τηλεόραση που αγαπώ πολύ. Και θέλω να σου πω να κρατήσεις αυτή την ευαισθησία, να κρατήσεις αυτή την προσέγγιση στα πράγματα. Γιατί στο τέλος δεν μετράει τίποτα άλλο πέρα από την ψυχούλα μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.